φαγητό για μένα, αν ήμουν πρώτος, ναι. Ήταν έτοιμο. Όπως είναι. Το βάζω... Με το κουτάλι, κατάλαβα. Θεωρείς ότι αυτό που έκανα θα μπορεί να γίνει τώρα σαν αυτό, έτσι. Αυτό δεν έχει βάλει ζάχαρη. Αυτό είναι το κόνσεπτ που κάνουμε Κώστα εδώ και 42 βίντεο. Yes! Σήμερα θα πάρουμε έναν μύθο, γιατί πρόκειται περί μύθου, κατά τη δικιά μου γνώμη, και θα τον γυρίσουμε, θα τον μετατρέψουμε προς όφελός μας. Πόσες φορές έχεις ακούσει ρε Κώστα, μην τρως γλυκά πως έχεις γίνει έτσι, ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο. Ξεκίνησε διατροφή. Ωραία. Άρα εγώ δουλεύω για σένα τώρα. Λοιπόν, άκουσε με. Σήμερα θα κάνουμε ένα γλυκό το οποίο πρέπει να το φας. Πρέπει. Τώρα αν βλέπετε ότι κοιτάω πάνω, σαν αλήθωρος, βλέπω τον Κώστα. Είναι δύο μέτρα ψηλός, κοιτάω αυτόν. Πού πρέπει να κοιτάω, κοίτα, στην καμέρα. Πριν ξεκινήσουμε όμως την συνταγάρα μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Digio Apron, εδώ στη Λάρισα, για το υπέροχο jacket. Είναι ένα jacket που χρησιμοποιείται στο κομμάτι της εστίασης. Είτε σε κουζίνα, μέσα να μαγειρεύει σεφ, είτε σε μπαρ, είτε μπορείς να το φοράς και έξω αν θέλεις, ανοιχτό με την μπλουζίτσα σου από μέσα, όπως θέλεις, μπορείς εσύ. Και σου δίνει μια πιο επαγγελματική εικόνα. Θα κάνουμε ένα γλυκό σήμερα το οποίο πρέπει να το φας. Επιβάλλεται να το φας. Πριν την προπόνησή σου, μετά την προπόνησή σου, σνακ, οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να το φας. Και θα σας το αποδείξω αμέσως τώρα. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα κατσαρολάκι. Θα βάλουμε μέσα νερό. Θα το βάλουμε πάνω φωκό στη φωτούλα μας. Θα ανάψουμε τη φωτιά. Θα πάρουμε μια μικρή μπασίνα, ένα γυάλινο μπολάκι, ό,τι έχετε εσείς και θα το βάλουμε πάνω εδώ. Το λεγόμενο... Κώστα? Ποιος? Πώς λέγεται αυτή η τέτοια που θα κάνουμε εδώ πέρα τώρα? Λοιπόν, έχουμε εδώ υπέροχη μαύρη σοκολάτα. Μπούμ. Και παίρνουμε ένα μαχαίρι. Παίρνουμε και ρίχνουμε μέσα. Δεν θέλω το νερό να κουμπάει στην μπασίνα. Αν ακουμπάει στην μπασίνα θα μας κάψει τη σοκολάτα. Μέσα κι αυτό. Μέσα κι αυτό. Αυτή η τεχνική εδώ, κύριε Κώστα, που κάνουμε, πώς λέγεται? Αυτό λέγεται ανακάτεμα. Συνισάρι. Κοίταξε, μου αρέσει που γνωρίζεις ορολογίες, καταλαβες. Το πιάνω σωστό και μόνο που ξέρεις το σεμιζάρισμα σαν λέξη το πιάνω σωστό. Αυτό είναι το λεγόμενο Ben Marie, κύριε Κώστα. Λοιπόν, αφού αφήνουμε τώρα εδώ πέρα την σοκολάτα στην ησυχία της να λιώσει, έχω καρύδι, έχω αμύγδαλο, εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο ξηρό καρπό θέλετε, μπορείτε να βάλετε μακαντέμια που έχει παραπάνω πρωτεΐνη, μπορείτε να βάλετε φιστίκι, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Λίγο απλά το θέλω να μην είναι ολόκληρα τα κομμάτια. Τους ξηρούς καρπούς τους θέλω ψημένους, αλατισμένους, γιατί δίνουν πολύ πιο ωραία γεύση. Σε περίπτωση που δεν είναι ψημένοι, αλατισμένοι, λίγο μέσα στο τηγανάκι, φωτούλα, τάκ τάκ, μέσα. Λοιπόν, έτοιμα και αυτά. Μέσα στη σοκολάτα μας. Ακόμα δεν έχεις ιδέα τι κάνουμε, Κώστα, ε. Μπράβο! Το είπα τόσο στην τύχη. Ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, γράφει η καμερούλα σου. Ναι. Λοιπόν, άκου φάση τώρα. Αφού βγάζουμε την μπασίνα μας, χωρίς να καούμε, εδώ, παίρνουμε αυτό το νεράκι εδώ πέρα και το πετάμε στο νεροχύτη. Άκουσε την μπαλάρα να παίξουμε τώρα, φίλε Κώστα. Μου αρέσει που δεν έχεις ιδέα ακόμα τι κάνουμε. Παίρνουμε το φυστικό βούτυρο. Μου αρέσει, μου λέει η Δήμητρα, δεν μπορείς να γυρέψεις ποτέ. Και της λέω, και ούτε πρόκειται. Παίρνουμε φυστικό βούτυρο και ρίχνουμε το φυστικό βούτυρο μέσα στην σοκολάτα που έχουμε λιώσει σε Ben Marie. Όλο μέσα. Όσο και αν δεν ακούστηκε σωστά. Παίρνουμε μαρμελάδα χωρίς φράουλα. Όλο μέσα. Τώρα που το συνηθίσαμε. Μελάκι. Μέσα και αυτό. Κανέλα, μέσα και αυτήν, και αυτό εδώ το βασανιστήριο, το μικρό, ξέρεις το... Πάμε. Μπούμ, μέσα και αυτό. Και παίρνουμε και ανακατεύουμε σιγά 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 σιγά. Αυτό θα πέσει τώρα.
Πραγματικά, σου δίνω άλλες δύο ευκαιρίες. Τι θα μπορούσα να το κάνω τώρα αυτό το πράγμα. Κρέμα, κρέμα. Ξέρω εγώ. Σαν αυτό που έχω. Τι είναι αυτό, λέγεται. Σαν αυτό. Επειδή δεν πρόκειται ποτέ να το βρει ο άμπαλος. Εγώ πάνω για πάρα πολύ, εντάξει. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Σε αυτή τη φάση, αφού έχουμε ανακατέψει πάρα μα πάρα πολύ καλά, δεν είναι μόνο ότι είναι πεντανόστιμη η υγιεινή, η θρεπτική. Εμείς θέλουμε να την κάνουμε, επειδή είμαστε και γυμναστηριακοί, ούτε καν, θέλουμε να την κάνουμε high protein. Εγώ έχω βανίλια. Protein. Είναι θεϊκή. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι έχετε και φράουλα μέσα και μπανάνα, ό,τι θέλετε, η γεύση θα δώσει τέλεια. Είναι ανάλογα, δεν θα σας πω πώς θα βάλετε, θα βάλετε ανάλογα με τα δικά σας μακροθρεπτικά στοιχεία. Μπούμ και η πρωτεΐνη μέσα. Σε αυτή τη φάση, ως διαμαγείας, εμφανίζεται μία λαδόκολα μπροστά μας. Παίρνεις κουταλάκι. Μπούμ. Μπούμ. Αυτό δεν ψήνεται. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε στο ψυγείο και θα σας δείξουμε πώς θα είναι ακριβώς όταν παγώσουν. Φύγαμε. Λοιπόν, αφού πάγωσαν πάρα μα πάρα πολύ καλά τα βραχάκια μας, θα μπορούμε να τα πούμε, για να είναι οικείο το όνομα προς όλους. Κοιτάξτε. Σπάσε. Είναι τόσο chewy, τόσο μαστιχωτό και στην κοβούτυρο τέλειο. Μαρμελάδα, φράουλα, πρωτεΐνη. Εγώ κάθε πρωί έρχομαι, τσιμπάνω τέτοιο, κοίτα. Καφεδάκι. Πραγματικά δεν υπάρχει. Λοιπόν, δοκιμάστε τη συνταγή. Κάντε ένα εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε κάνει, είναι δωρεάν, όλοι το ξέρετε. Κάντε ένα like, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται τα βίντεο, να τα βλέπετε πρώτοι. Κάντε τη συνταγή, ανεβάστε μας στο Instagram, κάντε μας tag να χαρούμε. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τις συνταγές, εμείς είμαστε εδώ. Λάρισα, Ερών Πολυτεχνείου 118 και Ελτάστιγκ by Λάζαρος Μουταφίδης. Είμαστε εδώ εμείς για να τα φτιάχνουμε για εσάς. Τα φιλιά μου.